Φίλες και φίλοι, γεια σας. Άλλο ένα Τίνος Εσύ είναι κοντά σας και αυτή την εβδομάδα ετοιμάζεται να υποδεχθεί έναν άνθρωπο του οποίου το όνομα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο στο χώρο της υποκριτικής με την επιτυχία. Κατάγεται από Πλωμάρι και Αγιάσο και αγαπάει πάρα πολύ το νησί του. Δεν σταματάει ιδιαίτερα στα social media να προστάρει συνεχώς κοινοποιήσεις με αυτό. Φυσικά, μιλάμε με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη αυτή την εβδομάδα, ο οποίος μας ανοίγει την καρδιά του, μας μιλάει για τα παιδικά του χρόνια, για την επαγγελματική δραστηριότητα αυτή την περίοδο και εξομολογείται πράγματα τα οποία φυσικά και αυτός δεν είχε εξομολογηθεί μέχρι σήμερα. Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τι να είσαι εσύ? Το διπορικό μας στην Αθήνα συνεχίζεται. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, καθώς βρίσκουμε ανθρώπους τους οποίους θέλαμε πάντα να μιλήσουμε μαζί τους. Τους θαυμάζουμε από τον χώρο που είναι ο καθένας και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή, θα έλεγα, για μένα, γιατί τον θαυμάζω σαν ηθοποιό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Χατζηπαναγιώτη. Γεια σας, παιδιά, και για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά που μιλάω μαζί σας, δηλαδή μιλάω με πατριωτάκια μου. Χαίρομαι πολύ, χαίρομαι ιδιαίτερα. Έχεις την κοιλιά της ένα αλβανάκι, ένα τουρχάκι. Μπορεί και δυο, δεν κάνουμε ακόμα υπηρεχογράφημα. Πήγατε και στο γιατρό. Τι σε λέω τόση ώρα, λόγια του αέρα. Λοιπόν, θέλουμε καταρχήν... Για να σε δω. Μαγχώνει. Θέλουμε να μας πεις, μπορώ να νικώ, Εννοείται. Ωραία. Αρχικά, λίγο που βρίσκεσαι επαγγελματικά αυτή την περίοδο, τα πολύ γρήγορα σου πλάνα για το μέλλον, για να προχωρήσουμε και στις επόμενες ερωτήσεις. Ωραία. Πριν από λίγο καιρό τελειώσαμε τα γυρίσματα στους Συμπέθερους, τη σειρά που παίζεται στο Μέγκα. Φέτος δεν έκανα θέατρο το χειμώνα λόγω κορονοϊού, όπως ούτε και τον προηγούμενο χειμώνα. Μόνο καλοκαίρι δούλεψα πέρσι. Καλοκαίρι θα δουλέψω και φέτος. Θα κάνω δύο μονόπρακτα του Ιάκωβου Καμπανέλη, του πατέρα του νεοελληνικού θεάτρου. Είναι και χρονιά Καμπανέλη φέτος. Όλο αυτό ξεκίνησε από μια πρόσκληση που μου έγινε από το Φεστιβάλ Νάξου, Φεστιβάλ Μπαζέου στην Νάξο, που είναι προς τιμήν του Καμπανέλη. Και σκεφτήκαμε με το σκηνοθέτη μου, τον Μάνο τον Καρατζογιάννη, να το ανοίξει να το κάνουμε αυτό, μια παράσταση με το αυτός και το Παντελόνι του, που παίξαμε στο σταθμό πριν από 5-6 χρόνια, έτσι έγινε και η πρόσκληση, να προσθέσουμε και τον Επικίδιο, ένα ξεκαρδιστικό μονόπρακτο, και να κάνουμε μια παράσταση μικρή, που θα μπορέσουμε να την παίξουμε και σε διάφορα άλλα μέρη στην Ελλάδα. Εμείς θα σας δούμε. Ναι, ναι, θα έρθω στη Μυτιλήνη οπωσδήποτε, είτε το θέλουν οι παραγωγοί είτε όχι. Ωραία, τέλεια. Νομίζω πως... γιατί άλλες φορές, ξέρεις, όταν είμαι σε μεγάλες παραγωγές, η Μυτιλήνη είναι ένα πολύ απομακρυσμένο μέρος και πάντα υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία στο πώς θα μετακινηθεί όλη η παραγωγή κλπ. Τώρα, με αυτή την παραγωγή φέτος που είμαι μόνος μου, μπορώ πιο εύκολα να διευθετήσω τα θέματα. Λίγο πιο εύκολα, ναι. Να πας λίγο στα χέρια σου, Στην υγειά σου. Στην υγειά σου, στην υγειά σου. Να βλέπεις, και ετοιμάζομαι επίσης και για το... Προχτές κάναμε την πρώτη μας φωτογράφηση και την πρώτη μας ανάγνωση. Ετοιμάζουμε την επιστροφή μας στο Θέατρο Αλίκη με τη Βίκη. Θα παίξουμε τους Μπαμπάδες με Ρούμι, ένα έργο των Ρέπα Παπαθανασίου. Είναι ένα έργο που ήταν προγραμματισμένο να ανέβει πριν από 3 χρόνια, τότε που προέκυψε ο κορονοϊός. Δεν ανέβηκε, αποφασίσαμε να μην το παίξουμε ούτε την επόμενη χρονιά, δηλαδή ούτε τον περασμένο χειμώνα. Και ήρθε η ώρα του μάλλον. Έχει γίνει μια πολύ ωραία παρέα. Η Δίκη Σταυροπούλου, ο Κώστας ο Κόκλας, η Μαρία Ηλεκάκη, η Τζόι Σεβίδη, η Σοφία Ιβογιατζάκη και εγώ. Πολύ μεγάλο ονόματα, και, έτσι. Ναι, είναι μια πολύ ωραία παρέα. Διασκεδάσαμε στην πρώτη ανάγνωση προχτές, διασκεδάσαμε όλοι μας πολύ και νομίζω ότι και ελπίζω ότι θα διασκεδάσει και το κοινό. Δεν είναι κλειδί για έναν ηθοποιό. Εντάξει, ο ηθοποιός, ναι, θα προσποιηθεί για το ρόλο του, για το κοινό, είτε είναι άσχημα. Αν προσποιηθεί, έχασε. Ναι, αυτό πήγα να ρωτήσω τώρα. Αν προσποιηθεί, δεν είναι πολύ σημαντικό να το νιώσει. Ο ηθοποιός πρέπει να είναι, όχι να παίζει. Να είναι. Δεν είναι δύσκολο όμως. Δύσκολο είναι, ναι. Ρε Χρήστο, μπορεί να έχει 1000 προβλήματα. Πρέπει να ανήθεις όμως να παίξεις.
Αυτό δεν είναι δύσκολο. Αυτό πρέπει να έρθει να σου κάνω μαθήματα. Και πρέπει. Θέλει μαθήματα, γι' αυτό δεν είμαστε όλοι ηθοποιοί. Και θέλει και ώρες πτήσης. Δηλαδή δεν το μαθαίνεις αυτό. Πρακτικά το μπορεί να το μάθεις. Θέλω να πω θεωρητικά μπορεί να το μάθεις γρήγορα. Από κάποιον άνθρωπο, από τη σχολή, από έναν σκηνοθέτη, από έναν φίλο σου. Πρακτικά το μαθαίνεις σιγά σιγά με τα χρόνια. Παίζοντας. Και όσο πιο πολύ το πετυχαίνεις, τόσο καλύτερος ηθοποιός γίνεσαι. Πώς έγινες ηθοποιός? Ξέρω κι εγώ. Το ήθελα μάλλον πολύ. Προέκυψε ας πούμε στην πορεία ή μικρός έλεγες ότι... Έλεγα από μικρός ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, ναι. Μάλλον εδώ έχει παίξει ρόλο το γονίδιο του παππού μου, του Χριστόφα του Χατζηπαναγιώτη που ήταν στην Αγιά Σου, στο αναγνωστήριο της Αγιά Σου. Εκεί έδρασε, ήταν δάσκαλος, σκηνοθετούσε και έπαιζε εκεί. Εκεί είδα και τις πρώτες μου παραστάσεις. Στο αναγνωστήριο. Έβλεπες τον παππού και σου άρεσε μέσα σου. Μ' άρεσε πολύ, ναι, μ' άρεσε αυτή η διαδικασία. Το παιχνίδι, αυτό το παιχνίδι. Το ρωτούσες πράγματα του παππού? Δεν θυμάμαι την να περίοδο. Τον ρωτούσα ή πολλά πράγματα. Δεν τον έβλεπα πολύ συχνά. Πιο πολύ δούλευες για άλλα πράγματα παππού. Συζητάγαμε τότε. Ήταν και λίγο απαγορευτικό για ένα παιδί να λέει ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Τότε. Ναι, ήταν λίγο, ξέρεις, περίεργο. Και τώρα φαντάζομαι, αν τα πεις έναν γονιό ότι θα γίνω ηθοποιός, θα σταθεί λίγο και σωστά θα σταθεί, γιατί είναι ένα επάγγελμα πολύ δύσκολο. Είναι μια δουλειά που δεν έχει καμία βεβαιότητα και σταθερότητα, άσε που εκτός του γεγονότος ότι στη ζωή μας τίποτα δεν έχει σταθερότητα και βεβαιότητα, όπως πολύ καλά το βιώσαμε όλοι τα τελευταία χρόνια, είναι καλό να μην χτίζει κανείς τη ζωή του πάνω σε βεβαιότητες και σε σιγουριές. Γιατί έρχεται η ζωή και στα ανατρέπει όλα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε. Αυτό που λες, όταν αντιληφθούμε όλοι ότι δεν μπορούμε να επενδύσουμε σε κάτι το οποίο δεν εξαρτάται από εμάς ουσιαστικά, δεν μπορούμε να επενδύσουμε τόσο απλά. Άρα το συμπέρασμα είναι να απολαμβάνουμε τη ζωή μας όπως μας προσφέρεται σήμερα, τώρα, αυτό που κάνουμε εμείς οι δυο. Ναι. Και ο Θεός βοηθός. Για να έχουμε και ότι έρθει καλύτερο είναι ευπρόσδεκτο, εννοείται. Φυσικά. Ο καφές δεν έχει ώρα. Η καλύτερη στιγμή να παραγγείλεις είναι τώρα. Μανάμενα. Φαγή.gr. Και η απόλαυση στην πόρτα σου. Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, αν δεν ήταν ηθοποιός, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Πού τον? Κατάλαβα. Χρήστο. Δεν μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Ποιος να ξέρει, πιθανόν θα μπορούσα να είμαι και κάτι άλλο. Όχι, δεν είναι σκεφτικά, ας πούμε, που θα... Που... Ταξιδιωτικός blogger. Είσαι πάντως, ταξίδια, μέσα σε εξελίξεις, ταξίδια. Έτσι, μέσα σε εξελίξεις. Εντάξει, τώρα το λέω έτσι γιατί είναι της μόδας. Μ' αρέσουν πολύ τα ταξίδια, τα λεφτά μου τα έχω φάει σε ταξίδια. Και ελπίζω, αυτό είναι κάτι που μου λείπει τώρα πολύ τα τελευταία χρόνια που απαγορεύτηκαν όλα τα ταξίδια για διάφορους λόγους. Φέτος το καλοκαίρι θα έχεις χρόνο για παραπάνω. Κοίταξε, θα ταξιδέψω πάλι φέτος στην Ελλάδα σε διάφορα μέρη με την παράσταση. Ελπίζω να βρω και χρόνο να ταξιδέψω και αλλού. Ξέρω ότι, καταρχήν, είσαι πόσα χρόνια στην ηθοποιία? Πόσα χρόνια, 42. Πολλά. Ξέρω ότι αυτό το που θα σε ρωτήσω είναι δύσκολο, αλλά εγώ θα το ρωτήσω. Αν μπορούσαμε να πούμε ότι ξεχωρίζεις μια ωραία στιγμή που σου έχει μείνει στο μυαλό από αυτά τα χρόνια ή μια άσχημη? Κοίταξε, πολλές ωραίες στιγμές και πολλές άσχημες. Δεν μπορώ να σταθώ σε μία. Θα σου πω ότι οι ωραίες μου στιγμές είναι οι μεγάλες συναντήσεις που είχα σε αυτή τη δουλειά με σπουδαίους ανθρώπους. Αυτές είναι και οι αποσκευές μου άλλωστε. Άρχισα από πολύ νωρίς να συναντώ ανθρώπους που τους θαύμαζα και με εμπιστεύτηκαν και αυτές οι συνεργασίες ήταν οι συνεργασίες που με προχώρησαν. Έχω δουλέψει με όλους τους μεγάλους σκηνοθέτες, τους Έλληνες, και αυτούς που έχουν φύγει και αυτούς που είναι ακόμα. Δηλαδή τη δεκαετία του 80, όταν πρωτοβγήκα στο θέατρο, δούλεψα με τον Σταμάτη τον Φασουλή, τον Ανδρέα τον Βουτσινά, τον Ζήλ Ντασέν, τη Μάγια τη Λιμπεροπούλου, τον Κώστα τον Τζιάνο, τον Σπύρο Ευαγγελάτο.
πολύ, ξεχνάω τώρα μάλλον. Ονόματα που τα έχουμε χιλιοδεί. Τέλος πάντων, έχω δουλέψει με όλους και με όλους τους σπουδαίους. Έχω κάνει ωραία πράγματα στο θέατρο. Ήρθε μετά και τηλεόραση στη δεύτερη δεκαετία της επαγγελματικής μου ζωής. Έκανα τους 10 μικρούς Μίτσους, έκανα τα εγκλήματα. Σταθμός τα εγκλήματα, νομίζω. Ναι. Ήταν όλες πολύ ωραίες δουλειές και ήταν δουλειές που με σύστησαν στο μεγάλο κοινό με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Ταξίδι στη Μυτιλίνη. Ναι, το μια ταξίδι στη Μυτιλίνη. Η οποία πραγματικά εγώ που την έχω δει μια φορά πριν αρκετά χρόνια και εν ώψη της συνέντευξής μας σήμερα, της συζήτησής μας μάλλον, γιατί συζήτηση είναι, μπήκα να την ξαναθυμηθώ και βλέπω ότι έχει σχεδόν 100% θετικές κριτικές. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Κοίταξε, το ταξίδι στη Μυτιλίνη ήταν μια πολύ σπουδαία δουλειά. Ναι. Μια πολύ, ο Λάκης ο Παπαστάθης, ο οποίος δεν γνωριζόμασταν, ερχόταν στο θέατρο και με έβλεπε σε όλες τις παραστάσεις που κάναμε και καταλάβαινα ότι είναι ένας άνθρωπος που με συμπαθεί και με αγαπάει και με εκτιμάει. Πάντα είχα πολύ ζεστά λόγια από αυτόν στο τέλος κάθε παράστασης. Και μια μέρα παίζαμε τους Συμπέθερους από τα Τύρανα, το 2010 νομίζω ήταν, περιοδία καλοκαίρι. Μου ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό ότι είμαι ο Λάκης ο Παπαστάθης, θα κάνω μια ταινία για τη Μυτιλίνη, το ταξίδι στη Μυτιλίνη και θέλω να παίξεις. Του είπα αμέσως ναι. Μάλιστα η Βίκη με ρώτησε πώς λες ναι χωρίς να ξέρεις το σενάριο και χωρίς... Του είχα όμως τυφλή εμπιστοσύνη του Λάκη, δεν με ένοιαζε αν είναι μικρός ρόλος, αν είναι μεγάλος ρόλος, αν τι θα είναι αυτό. Δεν ήξερα καν ότι ήταν ο πρωταγωνιστικός ρόλος. Χάρηκα πολύ με αυτή τη δουλειά. Χάρηκα και στα γυρίσματα στη Μυτιλίνη. Είναι ένας ρόλος δραματικός. Είναι από τους ελάχιστους δραματικούς ρόλους που έχω παίξει. Σου πήγαινε πολύ όμως. Μου πήγαινε πολύ. Ήταν και η πρώτη φορά που ήμουν υποψήφιος για κρατικό βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου. Δεν το πήρα εγώ εκείνη τη χρονιά, το πήρε ο Αργύρης ο Ξάφης. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ήταν μια δουλειά που τη χάρηκα και είναι μια δουλειά που πάντα τη σκέφτομαι και καμαρώνω για αυτήν. Περνάει πάρα πολλά μηνύματα. Οι ρόλοι και οι διάλογοι παίρνουν πολλά μηνύματα. Δηλαδή, έστω και με τον δραματικό αυτόν τρόπο, εμείς πράττουμε πάρα πολλά μηνύματα από αυτή την ταινία. Ο Λάκης είναι και νομίζω ένας... ήταν, δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπήρχε ένας τοπίος που θα μπορούσε να ταιριάξει αυτόν τον ρόλο. Ευχαριστώ. Όχι, δεν είναι. Δεν το λέμε για να σοκολακεύσουμε. Είναι πραγματικά έτσι. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και η προφορά και η ομιλία και. Δηλαδή, ήσουν στο σπίτι σου ουσιαστικά. Η γιαγιά έλεγε πως τα σπίτια γελούν όταν κάποιος επιστρέφει. Φούλου δεκάρια, με πολύ καλός η γιος. Το Κουστέλι είναι πρώτος! Αλήθεια ήταν αυτό. Τώρα θα σας ρωτήσω κάτι παρεμφερές. Σμύρνη μου αγαπημένη. Η ταινία η οποία παίζεται ακόμη, τώρα ξεκίνησε στους θερινούς κινηματογράφους. Ναι. Γυρίσματα πάρα πολλά. Και, στη, και στο χωριό στην Αγιά σου πιο πολύ. Έτσι. Μου έγραφε μηνύματα στο Instagram κλπ. Μιλάγαμε. Σου προτάθηκε να παίξεις? Όχι, δεν μου προτάθηκε γιατί εγώ είχα ήδη δουλειά εκείνο τον καιρό, δεν μπορούσα να είμαι έτσι κι αλλιώς. Οπότε. Αλλά θα το παρακολουθούσα. Φυσικά θα το ήθελα. Οι δουλειές που κάνει η Μιμή είναι όλες εξαιρετικές. Και μια δουλειά που αφορούσε και τα μέρη μου και τη Σμύρνη. Γι' αυτό σε ρωτάω. Και το, ναι. Επειδή πήγαμε και παρακολουθήσαμε λίγο τα γυρίσματα, πραγματικά η Αγιά σου είχε μεταμορφωθεί. Ακόμη και οι κομπάρσεις ζούσαν για την ταινία. Στο νησί δηλαδή επικρατούσε μια πολύ μεγάλη έτσι, ενθάρρυνση του κόσμου. Πάμε το έβλεπα, το έβλεπα και χαιρόμουν πολύ γι' αυτό. Και το αποτέλεσμα, δεν ξέρω, το έχεις δει? Δεν το είδα ακόμα. Ήταν να πάω προχτές που είχε μια πρεμιέρα εδώ. Αλλά αναβλήθηκε λόγω καιρού. Ναι, στους θερινούς είχε προσθέσει, ακριβώς. Θα τη δω όμως, οπωσδήποτε κάτι. Πάμε λίγο με τη Λίνη τώρα, θα σε πάω. Αχ, μακάρι να είμαστε εκεί. Εμείς θα πάμε, δεν ξέρω και εσένα. Ήρθες βέβαια πέρσι. Ήρθα 15 μέρες. Χόρτασες? Δεν χορταίνεται, αλλά εντάξει. Ωραίος. Λοιπόν, αγαπημένη παραλία θέλω να μου πεις. Αγαπημένες παραλίες είναι πολλές. Είναι η Δρότα, είναι ο Άγιος Ισίδωρος, είναι τα Βατερά, είναι η Μελίντα, το Τάρτι,
πολλές. Ο Άγιος Ερμογέννης, κυρίως στην νότια μεριά. Η Ερεσός, πώς να, τι να πεις για την Ερεσό. Καταπληκτική. Καταπληκτική. Είναι ένα νησί υπέροχο. Έτσι κι αλλιώς, όχι επειδή είναι το νησί μας. Ένα νησί με πολλές επιλογές. Αγαπημένο φαγητό. Φαγητό αγαπημένο. Δυστυχώς έχω πολλά αγαπημένα φαγητά. Και εκεί, Είμαι λέμαργος πολύ. Εντάξει, είσαι καλά. Είσαι καλά πάντως όμως, στα κιλά καλά. Καλά είμαι γιατί το ράβω λίγο. Είσαι καλά. Γιατί αν δεν το ράψω... Πας για ούζο, ρε παιδί μου. Ας πούμε, στα 2-3 πρώτα πιάτα που θα παραγγείλεις σίγουρα, που θες, ας πούμε, από το νησί, που θα τα ήθελες και τώρα, ας πούμε, το βράδυ, για ένα ούζο. Ας πούμε, σαρδέλα Καλονής πρώτα, που δεν μπορώ να τη φάω πουθενά αλλού. Ναι. Αν είναι και πρωινή, ακόμα καλύτερα. Ναι. 2-3 ώρες το αλάτι, θέλει πολύ. Τα κεφτεδάκια, πτάρια, που τα λένε στην πατρίδα μου, στην Αγιάσο, στο χωριό μου. Αν τα φάμε και στο Βασίλη ψηλά εκεί στο... Πώς το λένε, ξέρεις από ποιο λέω, το... Πώς λέγεται, ρε γαμό, στο... Μεγαλοχώρι, πού λες το... Όχι, όχι, στην Αγιάσο, ψηλά, στο Σταυρί. Χάς στο Σταυρί. Στο Σταυρί. Έχεις φάει στο Σταυρί. Ναι. Πτάρια. Ναι. Μήπως πεινάσατε? Φαγή.gr. Επίλεξε κατάστημα και η απόλαυση στην πόρτα σου. Εντάξει, φυσικά ακόμη έχεις αρκετά χρόνια στην ηθοποιία. Κάποια στιγμή θα σκεφτώ. Κανένας δεν το ξέρει αυτό. Έχεις. Θα ήθελες να επιστρέψεις κάποια στιγμή πίσω στο νησί για να μείνεις μόνιμα? Κοίταξε, αυτό είναι πολύ δύσκολο λόγω της δουλειάς. Αυτό το ρωτάω, ναι. Εμείς, ξέρεις, ένας ηθοποιός δεν παίρνει ποτέ σύνταξη, ευτυχώς. Θέλω να γυρνάω πολλά χρόνια. Μου. Θέλω να γυρνάω, θέλω να συναντιέμαι με τους ανθρώπους που μεγάλωσα, τους συγγενείς μου, τους φίλους μου. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να μείνω εκεί. Θα μπορούσα να μείνω, αλλά δεν ξέρω αν θα ήθελα 100% να μείνω αφήνοντας τη δουλειά, εννοώ. Εντάξει, ας βρισκόμαστε και ας μην... Όχι, ναι. Δεκτό, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Μόνο και μόνο που έχεις τέτοια περηφάνεια και χαρά για το νησί σου, γιατί και πριν μιλήσαμε, πριν ανοίξουμε την κάμερα και είδαμε με τι καμάρι μιλάς για το νησί σου. Αλήθεια, αυτό αρκεί. Δεν είναι μόνο να μείνεις εκεί. Απλά εγώ είπα να το συζητήσουμε και αυτό. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν υπάρχει κάποια έτσι δυνατή ανάμνηση από το νησί που, ρε παιδί μου, όταν π.χ. πατήσεις το αεροπλάνο ή π.χ. δες το καράβι που θα φτάσεις, ξέρω εγώ, σου ξυπνάει μνήμες ή όταν φτάνεις στο χωριό. Κοίταξε, όταν ένα μέρος που μεγάλωσε, το μέρος που μεγάλωσες, μάλλον να το θέσω αλλιώς, η μοναδική μας πατρίδα είναι τα παιδικά μας χρόνια. Τα παιδικά μου χρόνια, λοιπόν, όλα είναι στη Μυτιλήνη, στο Μεγαλοχώρι, στο Πλωμάρι, στην Αγιάσο, σε όλα τα μέρη εκεί. Οπότε, οι αναμνήσεις και η συγκίνηση όταν επιστρέφεις είναι πάντα πολύ μεγάλη. Γιατί εντωμεταξύ έχουν υπάρξει και αλλαγές, δηλαδή φτάνω στο σπίτι μου στο Πλωμάρι, τώρα λείπουν όλοι από το σπίτι. Ναι. Λείπει η γιαγιά, λείπει η μάνα μου, λείπει ο πατέρας μου. Ναι. Όπως λέει και ο Προύστ, το τρίξιμο της σκάλας και η μικρή Μαντλέν, στο αναζητώντας το χαμένο χρόνο, σου γεννάνε αμέσως μεγάλη συγκίνηση και πολλές αναμνήσεις. Αυτό μου θυμίζει λίγο το πλάνο στο ταξίδι στη Μυτιλήνη που μπήκε στο σπίτι που είχες γυρίσει και λέει ότι κάθε σπίτι έχει αναμνήσεις και όταν και είναι σαν να περιμένει αυτόν που είχε φύγει ότι ξαναγυρίσει. Είναι αυτό μου θυμίζει τώρα. Ευτυχώς είναι η αδερφή μου, το σπίτι μας το διατηρούμε πολύ καλά στο Πλωμάρι. Μάλιστα εδώ μου τηλεφώνησε χθες και μου είπε ότι έχουμε κάποιες εργασίες τώρα συντήρησης, ας πούμε. Φτιάχνουμε ξανά τη σκεπή κλπ. Λέω ευτυχώς γιατί εγώ είμαι λίγο ακατάστατος άνθρωπος. Δεν θα το έκανα. Λόγω χαρακτήρα δηλαδή. Οι αδερφοί μου όμως με το γαμπρό μου το φροντίζουν πολύ το σπίτι. Ευτυχώς. Και πάντα μας περιμένει. Είπες ότι είσαι λίγο κατάστατος γενικά στην καθημερινότητα. Δεν πειράζει. Θα έχεις εσύ κάτι άλλο που θα... Πειράζει, δεν πειράζει, αυτό είναι. Οπότε, ξέρεις,
Πρέπει να βρούμε τρόπο να ζήσουμε με αυτό. Μας χαλαρώνει, μας χαλαρώνει. Μόνο, μόνο. Φαγή.gr Και η απόλαυση στην πόρτα σου. Εσύ πέρασε για να καταλήξουμε και σιγά σιγά ένα δύσκολο διάστημα. Έτσι. Όλη η Ελλάδα, το νησί πολύ περισσότερο. Και λίγο πιο πριν και το μεταναστευτικό. Το έχει αφήσει πίσω όμως. Δεν ξέρω τι λαμβάνεις εσύ. Τι πιστεύεις ότι θα έπρεπε να αλλάξει σαν πιο ουδέτερη ματιά από την Αθήνα, που αγαπάς τον τόπο σου, έτσι, που θα το βοηθούσε να πάει παρακάτω? Γιατί φαντάζομαι ότι συμφωνείς και εσύ ότι έχει πολλές δυνατότητες τουριστικά. Ναι, πάρα πολλές δυνατότητες, πάρα πολλές δυνατότητες. Τι να αλλάξει, δεν ξέρω τι θα έπρεπε να αλλάξει από την Αθήνα. Ξέρω εμείς πώς μπορούμε να φροντίζουμε τα πράγματα. Ο καθένας για τον εαυτό του και ο καθένας τη δουλειά που κάνει με τον εαυτό του και τους γύρω του. Δηλαδή, αν όλοι μας παλεύουμε να φτιάξουμε καλύτερα τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Αν δεν ρίχνουμε συνέχεια τις ευθύνες στους άλλους. Με το δάχτυλο, ότι αυτός φταίει, αυτός φταίει. Ωραία, μπορεί να φταίνουν κάποιοι, μπορεί να γίνονται κάποια λάθος πράγματα, αλλά είναι και στο χέρι μας εμπολής να τα πράγματα να παίρνουν ένα καλύτερο δρόμο. Μήπως ρίχνουμε πάντα τις ευθύνες ότι κάποιος άλλος φταίει, εντάξει, αλλά είναι, δεν βλέπουμε και τον είναι σημείο της εποχής. Αυτό λέω. Άρα λοιπόν νομίζω ότι με καλύψεις πάρα πολύ με αυτό που είπες. Και για να κλείσουμε έτσι τη σημερινή μας συζήτηση, θα ήθελα να μου δώσεις μία ευχή, είτε για σένα, είτε για τον κόσμο, είτε για το νησί, γενικά. Μία ευχή, να κλείσουμε έτσι αισιόδοξα. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, υγεία να έχουμε και τρόπους να ανταμώνουμε. Εμείς πάντως σε περιμένουμε, παρά την εκτός περιοδίας, θα έρθεις για την περιοδία, εντάξει, αυτό με να σε δούμε, δεν το συζητώ, αλλά σε περιμένουμε και θα χαρούμε να πιούμε ένα ποτό. Ελπίζω και εγώ να είναι το πρόγραμμα έτσι ώστε να κάνω και την παράσταση και να μείνω να βρεθούμε κιόλας. Μας φέρεις και τη Βίκη. Έχουμε την και έχουμε τη Βίκη δυναμία. Την έχουμε δυναμία. Περίμενε. Τώρα δεν το ξέχασα. Λοιπόν, στις συνεντεύξεις μας, γενικά για τους ανθρώπους που είναι από το νησί και μας καλοδέχονται, φέραμε και ένα δώρο από το νησί. Έλα, παιδιά, δεν χρειαζόταν. Σε σένα φέραμε ένα ούζο. Τι λες. Γιατί σε βλέπουμε πιο σκληροπυρηνικό. Μην το βγάλεις, μην κάνουμε τοποθέτηση προϊόντος. Είναι από το μέρος σου. Φυσικά. Από το Πλωμάρι, έτσι. Εντάξει, ναι, φυσικά. Τα ωραία τα ούζα στο Πλωμάρι, του Βαρβαγιάννη, του Γιανατσί, του Πιτσιλαδί. Να τα πούμε όλα. Έχει πάρα. Του Γιανατσί. Ποιο άλλο είναι. Τα καλύτερα ούζα. Τα ξέρει πιο καλά που μαζί δεν φέραμε ούζα. Του Αρβανίτη. Έχουμε φέρει και στους υπόλοιπους. Φέραμε λαδοντήρι, φέραμε διάφορα. Θέλαμε να δώσουμε κάτι στον καθένα σας, γιατί θέλαμε να δώσουμε χρώμα πραγματικά λεσβιακό σε αυτές τις συνεντεύξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε, γιατί παιδιά. Ξέρουμε ότι. Εντάξει, έχει και λάδι βέβαια από τον Πρωτούλη, παιδιά. Πολύ αγαπημένη, αγαπητή, συγγνώμη, πολύ αγαπητή οικογένεια. Εμένα οι Πρωτούλιδες είναι συγγενείς μου, είναι, έτσι τους αισθάνομαι. Ναι. Και τους αγαπώ πολύ. Λέει ναι, για να, θέλει να πει πολλά, αλλά σταματάει, δεν θα πει τίποτα, να μην ανοίξει το θέμα αυτό. Κοίτα, θα ξαναρθούμε άμα θες πάντως. Εμείς τώρα εγώ από... πάντα θέλω να συναντιέμαι από... με πατριωτάκια. Ωραία, μου. Εντάξει. Τώρα ελπίζω την επόμενη φορά να βρεθούμε στη Μυτιλίνη. Εντάξει, αυτό το κλείσαμε. Ούζε στο Πλωμάρι. Κερνάς. Εννοείται. Εννοείται. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα και πολύ. Εγώ, παιδιά, και εγώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, χαιρετισμούς σε όλους. Γεια σας.